Λοιπόν, θέλω να πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, με το στούντιο του Έψιλον στη Θεσσαλονίκη και να συναντήσουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων. Καλή σας μέρα, πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαυραγάνη. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Θέλω πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα σας πω ειλικρινά. Παρακολουθώ χρόνια την πορεία σας και χάρηκα που είχατε ένα πολύ καλό ποσοστό στις εκλογές. Ειλικρινά δεν είχα εικόνα τόσων λόγων που είχατε πει όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία βγαίνουν εν είδη προφητείας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε ένα μικρό βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει με ένα απόσπασμα από όλα αυτά που έχετε πει και να έρθω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας εδώ μαζί με τον Βασίλη Τομπούλο, το διευθύνη σύνταξη της ΑΕ Εφημερίδα. Πάμε να το δούμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έκανε τίποτα. Έκατσε με τα χέρια σταυρωμένα και έπαιρνε λεφτά απ' έξω για τα οποία πληρώνουμε πανάκριβους τόκους. Τα μάτια του έβγαλε. Μόνο που τώρα για αυτά που έκανε πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Η χώρα είναι καταχρεωμένη. Ο ελληνικός λαός θα ντρέπεται για αυτούς που ψήφιζε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί οι κύριοι δεν θα μπορούν να βγουν στο δρόμο να δούνε τους συμπολίτες τους. Το τόνισα. Θέλω να δω. Σήμερα έχει ο μήνας 29 και τονίζω ποια είναι η προφητεία. Όλοι θα είμαστε αηδιασμένοι και θα ντρεπόμαστε και αυτούς που ψηφίζουμε δεκαετίες τώρα. Και αυτοί που ψηφίζαμε δεκαετίες τώρα και που κορόιδεψαν και ενέπαιξαν το λαό κατ' επανάληψη δεν θα έχουν δύναμη να βγουν στο δρόμο και τα παιδιά τους θα ντρέπονται που τους έχουν πατεράδες. Όλοι αυτοί, συνήτηδες, καραμαλίδες, σουφλιάδες, όλοι αυτοί κυρίες και κύριοι θα ανοίξουν αύριο τα χέρια τους και θα πούνε εσείς ερχόσασταν στα βουλευτικά μας γραφεία να σας διορίσουμε. Εσείς ερχόσασταν. Εμείς απλά σας διορίσαμε. Εμείς παίρναμε την ψήφο και εσείς τρώγατε το φαγητό σας. Έτσι θα πούνε. Η οικονομία χρειάζεται πολύ σκληρά μέτρα, πάρα πολύ σκληρά, και πιστεύω ότι μόνο συνασπισμός και των δύο μεγάλων κομμάτων μπορεί να έχει τη γενότητα να κάνει τόσο σκληρά μέτρα να θεσπίσει. Γιατί το πολιτικό κόστος να τα κάνει ένα κόμμα είναι τεράστιο και θα φοβηθεί ή Καραμαλής ή Παπανδρέου να το αναλάβουν το κόστος. Οπότε πάμε, λέτε, λοιπόν, υποχρεωτικά γνώμη θα πάμε είναι, σε δηλαδή, κυβέρνηση συνασπισμού. Η γνώμη μου είναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα, η γνώμη μου είναι ότι θα πάμε σε εκλογές βουλευτικές μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο για να γίνει ο μεγάλος συνασπισμός όπως στη Γερμανία, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, και να αρχίσουν να κόβουν τα εφάπαξ, τα επιδόματα, τα δώρα του κόσμου, να φορτώσουν στον κόσμο τη μαύρη τρύπα της κλεψιάς του χρηματιστηρίου. Βλέπω ότι ξύπνησε μέσα στη Νέα Δημοκρατία ένα τρελό ακροδεξιό σύνδρομο. Και αυτό θα οδηγήσει το Σαμαρά στην Προεδρία του Κόμματος και θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Και οι εξελίξεις να μην χαίρεται το Πασόκ ότι διαμελίζεται η Νέα Δημοκρατία στα δύο, γιατί θα διαμελιστεί και εκείνο στα δύο. Προειδοποιώ το Πασόκ ότι αν χαίρεται ότι θα σπάσουν στα δύο οι δεξιοί, θα σπάσει και εκείνο στα δύο. Ο κόσμος που θα έβλεπε την πολυφωνία θα την αγαπούσε την ΕΡΤ. Ενώ τώρα τη συνδέει ότι είναι προσωπικό κομματικό εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Εσείς σαν εργαζόμενοι αυτό νομίζω πρέπει να υπερασπίζεστε και όχι να το ζείτε ο Παπανδρέου, ζείτε ο Καραμαλής. Γιατί είδατε, πάνε και να σας κλείσουν. Αυτοί οι ίδιοι από τους οποίους φωνάζετε ζήτω, όταν έρθει η δύσκολη στιγμή, με ευκολία θα κλείσουν την ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, μας έχετε αφήσει άφωνους. Είπατε για τους πολιτικούς ότι θα ντρέπονται να βγουν στο δρόμο, έγινε. Είπατε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θα βγουν και θα πούν μαζί τα φάγαμε, τα ακούσαμε από τον κύριο Πάγκαλο, έγινε. Είπατε ότι θα κλείσουν την ΕΡΤ, είδατε την Ντένια Σαρακίνη και την Αγλαία Κυρίτση, νυν βουλευτήνα επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έβγαινε και έκανε και τα δελτία κάτω από τη Μεσογείον. Εκτόπεν. Την κλείσανε την ΕΡΤ. Να σας πω τώρα, έχετε καμία εικόνα για το τι γίνεται με την παρούσα κυβέρνηση, καμία προφητεία για το τι μας περιμένει από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, και αυτά που είχα πει δεν ήταν προφητείες, ήταν εκτιμήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή μια χώρα που όλοι διοριζόντουσαν στο δημόσιο, όλοι κάνανε φοροδιαφυγή, όλοι θέλανε να παίρνουν σύνταξη από τα 40 χρόνια τους. Αυτή η χώρα είχε μέλλον?
Δεν δούλευε κανείς, δεν παρηγάγε κανείς τίποτε σε αυτή τη χώρα. Αυτό είχα πει από το 90 που πρωτοβγήκα στην τηλεόραση, ότι μια χώρα με λαό καλομαθημένο που δεν θέλει να συμβάλλει, να βοηθήσει στην παραγωγή, να έχει και ένα έσοδο η χώρα, αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη να πτωχεύσει. Μα το κάνατε για πολλά θέματα, Πρόεδρε. Το κάνατε ναι, για πολλά θέματα. Όταν επίσης είπα ότι θα γίνει μεγάλος συνασπισμός μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν έβλεπα ότι χρειάζονται να κοπούν εφάπαξ, να κοπούν δώρα, να κοπούν μισθή, μπορούσε να τα κάνει ένας. Μα συγγνώμη, όμως τα βλέπατε εσείς και οι άλλοι δεν τα βλέπανε, που ήταν πολύ περισσότερο μέσα στα πράγματα, που ήταν μέσα στη Βουλή. Τα λέω για πολλά χρόνια. Οι άλλοι ήταν υπεύθυνοι για το χάλι. Και να τα βλέπανε, τι μπορούσαν άρα να κάνουν. Άρα τα ξέρανε, λέτε, αλλά δεν μιλούσαν. Το πολιτικό σύστημα, κάτω 40 το χρόνια, ήταν σύστημα ΠΑΣΟΚ και σύστημα Νέας Δημοκρατίας. Και να το βλέπανε οι άλλοι, τι μπορούσαν δεν να κάνουν. Τώρα... Ήταν οι ξένοι, και τώρα ακόμη, ναι. Τώρα ακόμη αυτή τη στιγμή που ζούμε, πιστεύω θα ζητήσουν οι ξένοι για να δώσουν τρίτο μνημόνιο, θα ζητήσουν συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέτε θα μας εξαναγκάσουν, να πάμε σε εκλογές. Σε μια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου. Πάλι σε μια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου. Την οποία εσείς την είχατε εγκρίνει, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Την είχα εγκρίνει, αλλά χωρίς να έχει μέσα Βορύδη, Πάγκαλο, Άδωνη και τέτοιους. Εγώ την είχα εγκρίνει να έχει μόνο τεχνοκράτες. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι θα μας ναι. Παρακαλώ. Τον Παπαδήμο τον κατέστρεψαν γιατί του βάλανε μέσα Πάγκαλο, Βενιζέλο, Άδωνη, Δήμα, Αβραμόπουλο. Του βάλανε όλους αυτούς οι οποίοι κάνανε στο Υπουργείο πολιτικό γραφείο από το πρωί μέχρι το βράδυ ρουσφέτια. Άρα λέτε ότι έπρεπε να είναι απολύτως τεχνοκρατικοί. Τώρα οι τεχνοκράτες για να κοιτάξουν το ευρώ, να κοιτάξουν το ισοζύγιο το οικονομικό και να επιφέρουν όποιες περικοπές χρειάζεται, αλλά τεχνοκρατικά. Ενώ εδώ λέει, αχ, μην αγγίσεις αυτό, θα χάσει ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Αχ, μην κάνεις το άλλο, μην ανοίξουν τα επαγγέλματα, μην στενοχωρηθούν οι ταξιτζίδες. Μην ανοίξουν τα άλλα, μην στενοχωρηθούν οι φαρμακοποιοί. Και έτσι πίσω και κοροϊδεύουμε και τους εαυτούς μας και τους ξένους 5 χρόνια τώρα. Άρα λέτε, Πρόεδρε, ότι όλο αυτό το μοντέλο που ακολουθείτε δεν μακροημερεύει και δεν θα καταφέρει να μακροημερεύσει ούτε αυτή η κυβέρνηση. Αυτό βλέπετε? Όχι. Ναι, διότι είναι οι συντεχνίες που πιέζουν, είναι ο φόβος του πολιτικού κόστους, είναι αυτό που λένε να ξανανοίξουν την ΕΡΤ. Λάθος. Ενώ οι ξένοι δηλαδή ζητούν λιγότερο κράτος, λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους, ο Τσίπρας βγήκε με υποσχέσεις για αύξηση δημοσίων υπαλλήλων. Τη στάση μέχρι στιγμής του Τσίπρα και του δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση. Καταλαβαίνω ζητάει πολύ καλά ο Τσίπρας λεφτά, ζητάει ο Τσίπρας λεφτά από μια Ευρώπη που θέλει λιγότερο κράτος. Και ο ίδιος υποσχέθηκε μεγαλύτερο κράτος. Αυτό όλο που μας περιγράφετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι εικόνα των πρώτων ημερών. Εσείς με τη μακρά εμπειρία που έχετε, δεν έχετε κοινοβουλευτική εμπειρία, αλλά είστε πρόεδρος από το 1992 και έχετε διατελέσει και προηγουμένως δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου και στο Μητσοτάκη. Έχετε μακρά πορεία στην πολιτική. Ναι. Την κίνηση της κινήσης μέχρι σήμερα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη, πώς τις κρίνετε, πώς τις αποτιμάτε? Είναι κινήσεις ρεαλισμού. Δηλαδή προς τη σόφρονα κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι έχει εσωκομματική αντιπολίτευση. Και δεν θα μπορέσουν, λέτε, να πατήσουν δηλαδή, πόδι στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι πολύ μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ οι σκληροί, που όταν δουν ο Τσίπρας να εξομοιώνεται με το Σαμαρά, γιατί περίπου αυτό θα γίνει, εξομοίωση του Τσίπρα με το Σαμαρά προς την κατεύθυνση του ρεαλισμού και της αποδοχής τρίτου μνημονίου. Αυτή θα είναι αν και το η αιτία... δουν αυτό οι αριστεροί θα φύγουν. Ναι, κύριε εκεί Πρόεδρε. Θα πιστεύω θα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να στηρίξει την κυβέρνηση και εκεί θα τεθεί θέμα κυβέρνησης οικουμενικής. Αυτό θα είναι αιτία να πάμε σε προώρες εκλογές. Γιατί είδαμε ότι τις τελευταίες ημέρες βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το προχωρήνουν αυτό. Αν όχι εκλογές, τουλάχιστον δημοψήφισμα.
Εσείς τι βλέπετε γι' αυτό? Ναι, και τι να κερδίσουν? Ακούστε, πέστε ότι κάνουν εκλογές και κάνουν το 36-40. Ναι. Μετά πώς θα κυβερνήσουν? Από πού θα πάρουν δάνεια? Από πού θα πάρουν χρήματα? Είναι αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, αυτό που του λείπει δεν είναι με περισσότεροι βουλευτές. Αλλά... του λείπει το θάρρος, το θάρρος να πει η Ευρώπη και οι μεταρρυθμίσεις είναι ο μόνος δρόμος. Αισθάνεστε ότι θα την κάνει αυτή τη μετάβαση να πάει σε αυτό το δρόμο που περιγράφεται του θάρρους και να μπορέσει να έχει μια πιο ρεαλιστική διακυβέρνηση? Αισθάνεστε ότι θα τα καταφέρει να το κάνει? Η χώρα θα το κάνει. Mm-hmm. Ο Τσίπρας μπορεί να φύγει αν δεν το κάνει. Ναι. Χτες πάντως το είπε ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα έχει ένα δρόμο. Φίγελ. Ευρώπη και μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η θέση του Βασίλη Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών. Ευρώπη και μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτοί οι αντιμνημονιακοί, όλα αυτά που πρεσβεύουν, μπορεί να αρέσουν σε όλους μας, αλλά είναι ασυνάρτητα. Γιατί πήγε όμως ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, που ήταν από τους πλέον αντιμνημονιακούς και έκανε σύμπραξη κυβερνητική και δεν πήγε, επί παραδείγματι, με τον κύριο Θεοδωράκη? Αυτή τη σύμπραξη πώς τη χαρακτηρίζεις? Κόκκινες γραμμές και κούγκι. Έτσι. Τη σύμπραξη Καμένου Τσίπρα. Καμένου. Mm-hmm. Είναι μια σύμπραξη προσωρινή. Έδωσε μια κυβέρνηση, πήραν 4 μήνες προθεσμία. Ναι. Στους 4 μήνες καμία από τις μεταρρυθμίσεις δεν θα προχωρήσουν. Οπότε οι λύσεις για τον Τσίπρα είναι 2. Ναι. Ή προς το ρεαλισμό, βάζοντας και τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, ναι, όπως ζητούν οι ξένοι, ή πρόωρες εκλογές. Δηλαδή μία εβδομάδα πριν λήξει το τετράμινο, να κάνει ηρωική έξοδο Τσίπρας και να πει εκλογές, θέλω αυξημένη εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Βλέπετε, το ζήτημα όμως είναι και να το κερδίσει αυτό, mm-hmm, και να πάρει την αυξημένη εμπιστοσύνη. Τι θα κάνει μετά? Εσείς τι πιστεύετε ότι θα κάνει? Εγώ πιστεύω τίποτα. Το πρέπει να πάρει την απόφαση, μέσα του είναι διχασμένος. Όπως και ο Σαμαράς όταν ήρθε, mm-hmm, ήταν 2 χρόνια αντιμνημονιακός. Να. Και ο Σαμαράς βρήκε το θάρρος και έγινε ευρωπαϊστής. Mm-hmm. Και είπε, αυτός είναι ο δρόμος. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Τσίπρας. Ναι, Βασίλη. Το σενάριο να καταρρεύσει. Να μην συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και να μην πάμε να σε μας βγάλει από το ευρώ. Δεν, θα είναι έγκλημα αυτό. Θα είναι μετά τη μικρασιατική καταστροφή το δεύτερο μεγάλο έγκλημα σε βάρος της Ελλάδος. Mm-hmm. Το να φύγουμε από το ευρώ συμφέρει μόνο όσους βγάλανε λεφτά στο εξωτερικό. Σίγουρα. Που θα τα πενταπλασιάσουν. Θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο Βασίλης Πούλος. Υπάρχουν και κάποιοι τρελοί που το εισηγούνται εντός Ελλάδος, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις. Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, το σενάριο να μην συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και να μην πάμε και σε εκλογές, αλλά να συνεργαστεί με το ποτάμι, που ο κύριος Θεοδωράκης είναι ευρωπαϊστής, θα μπορέσει να έχει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα? Θα μπορέσει να, μήπως να είναι αυτή η όθηση που θέλει ο κύριος Τσίπρας, ναι, για την Ελλάδα στην Ευρώπη? Επειδή ξέρουν όλοι ότι το ποτάμι είναι ενεργούμενο του Μπόμπολα, ξέρουν δηλαδή ότι το κατασκεύασε ο Μπόμπολα στο ποτάμι ακριβώς επειδή δεν πιάνει το πρώτο κόμμα 160 όπως έπιανε παλιά και πιάνουν συνήθως 125-130, το κατασκεύασε ως κόμμα τσόντας, δηλαδή να συμπληρώνουν το πρώτο κόμμα προς σχηματισμό κυβέρνησης, ώστε ο Μπόμπολας να παίρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το ΥΠΕΧΟΔΕ για να κονομάει. Δεν μπήκε στην κυβέρνηση όμως, έμεινε στην απέξω. Έτσι έγινε το ποτάμι. Mm-hmm. Έμεινε στην απέξω τώρα. Λοιπόν, άρα το δεν... να πάει το ποτάμι με τον Τσίπρα, ναι, δεν είναι... πάλι οι ξένοι θα είναι εκτεθειμένοι. Δεν θα εμπιστεύονται μια τέτοια κυβέρνηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Αφήστε που έχει έχθρα ο Καμένος με το ποτάμι και πρέπει να φύγει ο Καμένος. Άρα δεν το βλέπετε. Πρέπει σωστά να φύγει ο Καμένος από την κυβέρνηση. Πάλι η κυβέρνηση θα είναι μειοψηφούσα στο λαό. Οι ξένοι ζητούν των 2 μεγάλων κομμάτων τη σύμπραξη. Να ρωτήσω κάτι και ακόμη. Είναι δικαιολογημένοι διότι θέλουν να δώσουν λεφτά. Mm-hmm. Και εσείς δεν θα δίνατε λεφτά σε κάποιους που είναι μειοψηφία, που μπορεί αύριο να έρθει ένας άλλος και να λέει δεν αναγνωρίζω. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Το είπατε κι εσείς στις αναφορές σας αυτές που δείξαμε στο βίντεο, ότι πολλά κόμματα θα έχουν τεράστια προβλήματα χωρίς να ξέρετε ότι θα υπάρχει και η κρίση που μεσολάβησε και ήδη έχει διαλύσει πόσες κυβερνήσεις και πόσα κόμματα η κρίση. Πώς βλέπετε το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει συρρυκνωθεί στο μη υπεραιτέρω?
Πώς βλέπετε το μέλλον και τους. Και με την κυρία Μπακογιάννη, συγγνώμη, ναι, να λέει ότι αν συνεχίσει και είναι δημοκρατή, έτσι θα γίνει μαζί. Ήμαρτον, να ζητήσουν μια συγγνώμη για τη λάθος πολιτική που ακολούθησαν, την εγκληματική πολιτική, ναι, των διορισμών, των παροχών, της διάλυσης του παραγωγικού ιστού της χώρας. Πρέπει να ζητήσουν κάποια συγγνώμη, γιατί αυτοκριτική δεν έγινε. Αυτοί κοιτάνε μέσω των μεγάλων ΜΜΕ που ελέγχουν, κοιτάνε να διατηρούνται στο προσκήνιο. Ναι. Αλλά διατηρούνται στο προσκήνιο χωρίς το θάρρος να πούν την αλήθεια και έτσι διαιωνίζεται ο μύθος του ρουσφετιού της πελατειακής σχέσης. Πρέπει και ο λαός να αποφασίσει ότι εφ' εξής όλα θα γίνονται αξιοκρατικά, αλλά και τα κόμματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και το ΣΥΡΙΖΑ τι είναι, το νέο ΠΑΣΟΚ, η νέα ενδυμασία του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Πρέπει να αποφασίσουν να δουλέψουν ευρωπαϊκά. Βλέπετε και τη Νέα Δημοκρατία, όπως και όχι με πελατειακές σχέσεις. Ναι, λέτε μεγάλες αλήθειες τώρα. Συγγνώμη για το λάθος των τελευταίων 40 ετών που χρεοκόπησε όχι μόνο οικονομικά, χρεοκόπησε και ηθικά τη χώρα. Δυστυχώς. Βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία να συμβαίνει αυτό που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, αν δεν αλλάξει ο κύριος Σαμαράς ή αν δεν κάνουν άλλες αλλαγές, να καταντάει σαν το ΠΑΣΟΚ σε ζήτημα ποσοστού. Πολύ πιθανό να γίνει και αυτό. Το ζήτημα είναι προς τα που θα πάνε οι ψήφοι, γιατί οι δεξιοί ψήφοι, Χρυσή Αυγή, είναι εγκληματικό να πάνε. Είναι... Ναι. Εγκληματικά στοιχεία. Εσείς αν μπαίνατε στη Βουλή, τι θα κάνατε? Ο Καμίνος και αυτός, πώς? Εσείς αν μπαίνατε στη Βουλή, είχατε ένα πολύ δυνατό ποσοστό και μάλιστα το έχω καταγράψει για να το πω στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Εμείς ελπίζουμε να μπούμε, διότι ένα μήνα μετά τις εκλογές ήδη μας παρουσιάζουν 2,80. Αυτό έβλεπα, κύριε Πρόεδρε. Τα κανάλια μας κρύβουν, ούτε λένε την αλήθεια. Έβλεπα σε δημοσκόπηση του προηγούμενου Σαββάτου, έβλεπα 2,5. Τα πιάνε και δεν το είπανε δημοσίως. Καταρχήν δύο λοιπόν είναι τα ερωτήματα. Όμως ότι σαν εκφραστές ενός νέου πολιτικού ήθους και μιας αλήθειας και ενός ρεαλισμού που χρειάζεται η χώρα, ιδιαίτερα αφού οι άλλοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και συνεχίζουν να κοροϊδεύουν τους πολίτες, πιστεύω η Ένωση Κεντρών θα μπει στη Βουλή με ένα 5-6%. Είμαι αισιόδοξο πάντα. Και αν μπείτε, τι θα κάνετε, γιατί Πρόεδρε? Βλέπω και μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Αν μπείτε, τι θα κάνετε? Βλέπω, δηλαδή, ποιο είναι το. Ναι. Το κύμα της Θεσσαλονίκης. 5,1 πιάσατε. 5,2%. Να επεκτείνεται σε όλη τη χώρα. Και δύο ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε. Ψήφισαν και οι κριτικοί. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν μας ψήφισαν οι Αθηναίοι και οι κριτικοί? Γιατί? Γιατί βγήκε το Mega Channel την τελευταία Παρασκευή πρώτων εκλογών, ναι, και έλεγαν ότι μπαίνει στη Βουλή ο Καρατζαφέρης και η Ανταρσία. Μάλιστα. Γιατί την Ένωση Κεντρών δεν την ανέφεραν καθόλου. Δεν την ανέφεραν πουθενά. Και έτσι παρασύρθηκαν οι Αθηναίοι, θεωρώντας ότι είναι χαμένη η ψήφος στην Ένωση Κεντρών. Μάλιστα. Έτσι, δύο ερωτήματα. Δεν μας ψήφισαν. Πρώτον, πού αποδίδεται αυτή τη στροφή, γιατί είστε πολλά χρόνια στον πολιτικό στίβο και την ένθερμη υποστήριξη αρκετού κόσμου με τέτοια ποσοστά. Και δεύτερον, αν μπείτε στη Βουλή, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θέλετε να κάνετε? Ναι. Αποδίδω στο ότι ήρθε ο κόσμος κοντά μας, ναι, γιατί είδαν τα βιντεάκια ότι επαληθευτήκαμε σε όλα. Ο κόσμος δεν τα ήξερε. Δηλαδή, πριν τις εκλογές, πάνω από 2-3 εκατομμύρια κόσμος μέσω του ίντερνετ, γιατί το ίντερνετ ήταν μέχρι τώρα η μόνη βοήθεια. Σωστά. Για την Ένωση Κεντρών. Είδαν τα βιντεάκια ότι ήμασταν εύστοχοι στις προβλέψεις μας. Είναι πολύ βασικό αυτό. Είδαν και την αδικία που κανένα κανάλι δεν μας πρόβαλε. Και η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, έχει ένα άλλο τρόπο να αντιδρά. Όταν δει αδικία η Θεσσαλονίκη... Τη διορθώνει, λέτε. Θέλει να βαρέσει γροθιά. Αυτή η γροθιά έδωσε το 5,1%. Αισθάνθηκε ότι ένας άνθρωπος 25 χρόνια λέει την αλήθεια και το πολιτικό σύστημα τον συνθλίβει, τον εξοντώνει. Άρα πρέπει να δικαιωθεί. Τώρα, όσον αφορά το τι θα κάνουμε μπαίνοντας στη Βουλή... Παρακαλώ. Θα ζητήσουμε να διορθωθούν όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή οι διπλές, τριπλές συντάξεις να περιοριστούν σε μία σύνταξη για τον κάθε πολίτη, γιατί σήμερα έχουμε 319.000 τρίπλο συνταξιούχους και αυτό είναι πολύ κακό. Από εκεί αφαιρείται πολύτιμο εθνικό έσοδο. Μιλάτε με δεδομένα. Οι πολίτες μας 319.000, το είχε ανακοινώσει ο Βρούτσης. Μάλιστα.
της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. ο υπουργός, παίρνει τρεις συντάξεις κύριες, δεν εννοώ επικουρικές. Mm-hmm. Μετά είναι 220.000 πολυθεσίτες, τη στιγμή που έχουμε ανέργους τόσους πολλούς, δεν μπορεί ο άλλος να είναι πολυθεσίτης. Mm-hmm. Μετά έχουμε 400.000 συνταξιούχους που εργάζονται, ενώ λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ και παίρνουν τα λεφτά μαύρα. Και συντελούν στην παραοικονομία. Άρα δεν θα βγείτε για να δώσετε ωφελήματα καινούργια, θα βγείτε να εξισορροπήσετε αδικίες. Ναι, αδικίες και παθογένειες να κοπούν και προνόμια της ελίτ. Και εγώ πιστεύω ότι από το 9, αν δεν πηγαίναμε για δανεικά και για μνημόνια και κόβαμε θελουσίως τα προνόμια αυτά που σας περιέγραψα και πολλά άλλα χρήματα κομμάτων, ΜΚΟ, αποσπασμένους, οι 1500 της Βουλής που είναι όλοι κοπρόσκυλα και είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι αργόμισθοι και δεν στρέφομαι κατά των υπαλλήλων αυτή τη στιγμή, αλλά όσοι είναι παιδιά βουλευτών δεν προσφέρουν, είναι αργόμισθοι, μισθοδοτούνται χωρίς να προσέρχονται. Η Ένωση είναι απαράδεκτο κεντρών, αυτό κεντρών, σε εποχή κρίσης. Σίγουρα. Σε εποχή κρίσης. Αν αυτά τα είχαμε διορθώσει από το 9, ούτε μνημόνια δεν θα θέλαμε καλά-καλά. Η Ένωση Κεντρών, στην περίπτωση που μπει στη Βουλή, θα συνεργαζόταν με κάποιο κόμμα κυβέρνησης. Με τον Γιωργάκη Παπανδρέου και με τον Σαμαρά, προτίμησαν την εύκολη λύση των δανεικών. Για να την πληρώσει ο Κοσμάκης. Για να κρατήσουν τους κομματικούς τους στρατούς. Ναι, και τώρα κύριε Πρόεδρε, οι στέξον συνετέθησαν, διαλύθηκαν αρκετοί. Ναι, Βασίλη. Θα συνεργαζόσασταν με κάποιο κόμμα κυβέρνηση, θα μπαίνατε σε μια συγκυβέρνηση. Αν μπείτε στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν θα μπω μέσα. Θέλω να στηρίξω μόνο. Δηλαδή, θα πω στην κυβέρνηση, όποια και αν είναι, σχηματίστε κυβέρνηση, σας δίνουμε ψήφο. Αν δω στους τριπλοσυνταξιούχους να τους περιορίζετε, στους πολυθεσίτες να τους περιορίζετε, τα χρήματα των κομμάτων να τα κόψετε, των ΜΚΟ να τα κόψετε, να απολύσετε από τη Βουλή τους συγγενείς των βουλευτών. Και να πιάσετε και τους φοροφυγάδες. Στους 12.000 να τους καταργήσετε, γιατί κυκλοφορούν 12.000. Θα ζητήσω δηλαδή αυτά που σας περιέγραψα και όχι να μπούμε οι ίδιοι βουλευτές. Εμείς δεν είμαστε καρατζαφέριδες. Εμείς θέλουμε αυτά για τα οποία μας ψηφίζει ο κόσμος, αυτά να προωθηθούν. Μάλιστα. Και ας είμαστε απλοί άνθρωποι. Ωραία τα λέτε. Να σας πω κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Τόσα χρόνια ο Γιώργος Μητσικός, ο οποίος ήταν και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, σας ασκούσε σάτυρα, αρκετά δυνατή. Μου έκανε επίσης εντύπωση που είδα ένα βίντεο πριν από αυτές τις εκλογές, στο οποίο σας ζητά συγγνώμη. Θέλω να το δούμε και να μου κάνετε μετά ένα σχόλιο, αν έχετε την καλοσύνη. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Μετά από τόσα χρόνια, η Ένωση Κεντρών στις 25 του Γενάρη να μπει επιτέλους στη Βουλή. Ο πρόεδρος ο Βασίλης Λεβέντης, μετά από τόσα χρόνια προσωπικού αγώνα και προσωπικής πάλης με τα συμφέροντα που τον πολεμούσανε, νομίζω ότι δικαιωματικά του αξίζει αυτή τη τιμητική θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, σ' αγαπώ πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη για όλα αυτά τα χρόνια, για τη σάτυρα που σου έχω κάνει, αν και πάντα μου έλεγες ότι, Γιώργο, η σάτυρά σου, αν είναι καλοπροαίρετη, με κάνει να γίνομαι καλύτερος. Πρόεδρε, σε εμπιστεύομαι και σε στηρίζω. Να είσαι καλά. Βασίλης Λεβέντης, Ένωση Κεντρών, στη Βουλή, στις 25 του Γενάρη. Ωραίο ήταν. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Αισθάνεστε δικαιωμένος μετά και από αυτό? Γιατί έχετε δεχτεί πολύ ισχυρή σάτυρα, όχι μόνο από τον κύριο Μητσικό, αλλά και από άλλους δήθεν σοβαρούς ή δήθεν σοβαροφανείς. Αισθάνεστε δικαιωμένος? Ο Μητσικός σας είχε το θάρρος και ζήτησε δημόσια τη συγγνώμη και είναι προς τιμή του. Mm-hmm. Δείχνει την αξία του αυτό. Βέβαια θέλω να σας πω ότι εγώ με τον Μητσικό θα μιλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και του έλεγα ότι δεν με ενοχλεί σάτυρα. Με ενοχλεί το γεγονός ότι στα κανάλια από τα οποία μου έκανε σάτυρα δεν με καλούσαν ώστε να έχει ο κόσμος... Και την άλλη εικόνα. Και την πραγματική σας εικόνα. Την εικόνα του φυσιολογικού Λεβέντη. Αυτό με ενοχλούσε. Ναι. Και του έλεγα ή σταμάτα να κάνει σάτυρα ή πήγαινε σε αυτούς που κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ, τους συντάκτες, τους πολιτικούς και ζήτησε τους να με βγάλουν κι αυτοί μια φορά δυο.
Ναι. Για να έχει ο κόσμος στα Γρεβενά, στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που με ξέρανε μόνο από το Μητσικώστα. Πίστευτο. Και εκεί είχαν εσφαλμένη εικόνα. Mm-hmm. Καταλάβατε. Αυτό τον έκανε, τον οδήγησε, είμαι σίγουρος, στο να ζητήσει συγγνώμη, γιατί είναι πολύ καλό παιδί, δεν έχω αμφιβολία. Μάλιστα. Αυτός εμπνεόταν, όπως μου είπε, από την παρουσία ενός πολιτικού που έκανε διάλογο με τον κόσμο. Mm-hmm. Εμπνεόταν και του τέριαζε στην προσωπικότητά του να σατιρίζει. Εμείς όμως καταστρεφόμασταν επί 25 χρόνια. Είχε πεπλανημένη εικόνα ο κόσμος, μας θεωρούσε γραφικούς. Άρα σας βοήθησε, δηλαδή, λέτε ένα τώρα. Ένα έγκλημα. Επί του προκειμένου συντελέστηκε κάποιο έγκλημα. Άρα το μηνυματάκι και αυτό τον οδήγησε στη συγγνώμη. Καταλαβαίνω τι λέτε. Το μήνυμα αυτό λοιπόν μπορεί και να σας βοήθησε έτσι όπως το εξηγείτε. Ναι, 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 ομολογουμένως. Μάλιστα. Ωραία, εγώ να σας ευχηθώ. Ακούστε, περάσαμε 25 χρόνια δύσκολα. Mm-hmm. Βλέπαμε να ψηφίζονται σοφιστές, απατεώνες, άχρηστοι, λαοπλάνοι, δημαγωγοί και εμείς που λέγαμε την αλήθεια δεν ψηφιζόμασταν. Τώρα ήρθε η ώρα της αλήθειας. Τώρα, έστω χωρίς καθυστέρηση, ο ελληνικός λαός ας βοηθήσει την Ένωση Κεντρών. Και εγώ υπόσχομαι ότι αυτό το 5-6% που θα μας δώσουν στις εκλογές που πλησιάζουν, θα το κάνουμε 26. Γιατί εμείς δεν θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου πήρε 12, το έκανε 25, το έκανε 48. Αλλά πίσω από τον Παπανδρέου κρυβόταν ένας λαοπλάνος άχρηστος. Ένας άνθρωπος που, αν πάρετε τη διακήρυξη τώρα, θα αντιδράσουν αρκετοί, το καταλαβαίνετε. Ό,τι έλεγε 3 Σεπτέμβρη έκανε τα τελείως αντίθετα εκείνος. Εμείς εδώ θα είμαστε συνεπείς. Μάλιστα. Έχω κουραστεί τόσο πολύ στη ζωή μου που το να προδώσω θα ήταν και βλακεία μου. Αν μη τι άλλο, σε σχέση και με αυτά που είδαμε προηγουμένως, ό,τι έχετε πει βγαίνει. Οπότε νομίζω ότι αυτά που έχετε σκοπό να κάνετε πρώτα όσο ανεκλεγείτε, θα έχετε σκοπό να τα κάνετε να βγουν, όχι να μην βγουν. Οπότε είπαμε, για να καταλήξουμε, ότι αρχές Μαΐου είναι η κρίσιμη εποχή για την Ελλάδα. Ή αποφασίζουμε το δρόμο της Ευρώπης και των μεταρρυθμίσεων με σοβαρότητα. Ή αν κάνει ο Τσίπρας εκλογές, θα είναι μεγάλο του λάθος, γιατί και κάτι παραπάνω να πάρει. Αν δεν βρει το θάρρος να νικήσει το ψεύτικο εαυτό του που έλεγε ως χθες, που έβριζε την Ευρώπη, που έλεγε σχίζουμε μνημόνια, διαγράφουμε μονομερός χρέη, που άφηνε μεγάλες ελπίδες στον κόσμο. Αν δεν βρει το θάρρος να πει έσφαλα, μάλιστα, θα οδηγήσει ίσως σε μεγάλη ζημιά τη χώρα, σε έξοδο από το ευρώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ, κυρία Φέη μου. Γεια σας. Και στον κύριο Πούλο την αγάπη μου. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.